Ζεκιήλ το ανάγνωσμα. Εγένετο επεμέ Κύριε Κυρίου και εξήγαγε μεν πνεύματι Κύριος και έφυγε μεν μέσω του πεδίου. Και τούτο είναι μεστόν ως θέων ανθρωπίνων και περιήγαγε με επ' αυτά κύκλο τεν κύκλο και ειδού πολλά σφόδρα επί προσώπου του πεδίου και ειδού ξηρά σφόδρα. Και είπε πρός με, Ιε ανθρώπου, ή ζήσετε τα οστά ταύτα
και είπα: «Κύριε, Κύριε, Συ επίστατε ταύτα», και είπε προς μου: «Προφήτευσαν επί τα οστά ταύτα και ερείς αυτής. Τα οστά τα ξηρά ακούσατε λόγον Κυρίου. Θα δε λέγει Κύριος τη σωστέ εις τούτης. Ιδού εγώ φέρω εις ημάς πνεύμα ζωής και δώσω εις ημάς νεύρα και ανάξω εις ημάς σάρκας και εκτενώ εις ημάς δέρμα και δώσω πνεύμα μου εις ημάς και ζήσεστε και γνώσεστε ότι εγώ είμαι Κύριος. Και προεφήτευσα καθώς εν ετυλατώμη Κύριος και αγίνετο φωνή εν το εμέ προφητεύσε και ιδού σεισμός και προσήγαγε τα οστά εκάτερον προς την αρμονίαν αυτού και είδων και ιδού επ' αυτά νεύρα και σάρκες εφίωτο και ανέβαιναν επ' αυτά δέρμα επάνω και πνεύμα ουκ κίνεν αυτής». Και είπε προς μου: «Προφήτευσον επί το πνεύμα ιέ ανθρώπου, προφήτευσον και υπέ το πνεύματι. Θα δε λέγει Κύριος, Κύριος. Επ' των τεσσάρων πνευμάτων ελθέ και εμφύσισον εις τους νεκρούς τούτους και ζησάτωσαν. Και προεφήτευσα καθώ εν ετήλ ατόμη και εισήλθεν εις αυτούς το πνεύμα και έζησαν και έζησαν επί των ποδών αυτών συναγωγή πολύ σφόδρα. Και ελάλησε Κύριος προς με λέγον: «Ιέ ανθρώπου, τα οστά ταύτα πας οίκος Ισραήλ εσύ. Ούτι λέγωση, ξηρά γέγονε τα οστά ημών, απόλουλεν η ελπίς ημών διαπεφωνήκαμε. Δια τούτο προφήτευσον και είπε προς αυτούς: Τα δε λέγει Κύριος, Κύριος. Ιδού εγώ ανοίγω τα μνήματα ημών και ανάξω ημάς εκ των μνημάτων ημών και εισάξω ημάς στην γη του Ισραήλ. Και γνώσεστε ότι εγώ είμαι Κύριος εν το ανοίξε με τους τάφους ημών, που αναγαγήν με εκ των τάφων των λαών μου. Και δώσω πνεύμα μου εις ημάς και ζήσεστε. Και πείσω με ημάς επί την γη ημών και γνώσεστε ότι εγώ Κύριος. Ελάλησα και ποιήσω, λέγει Κύριος, Κύριος». Ανάστηθη Κύριε ο Θεός μου, ψωθεί το ηχείρ σου, η επιλάτη το μενήτων Χριστός. Εξομολογήσω με εσύ Κύριε, εν όλη καρδία μου, μιλήσω με πάντα τα σαμασιά σου. Προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου, το ανάγνωσμα σου με, αδελφοί, μικράζει μη όλον το φύλλαν μαζί μη, εκαθάρθεουν την παλαιά ζήμη, να είτε νέον φύλαμον, καθώς έστε ασημή. Και γάρ το Πάσχα ημών, υπέρ ημών ετήθη Χριστός, ως εορτάζομεν, μη ενζήμη παλαιά, μη δε ενζήμη κακίας και πονηρίας, αλλά να ζήμη συνικρινίας και αληθείας. Χριστός ημάς εξηγόρασεν εκ εις κατάρας του νόμου, γενόμενος υπέρ ημών κατάρα, γεγραφτεκόν επί κατάρατος φως ο κρεμάμενος επί ξύλου είναι εις τα έθνη η ευλογία του Αβραάμ γέννηται εν Χριστόν Ιησού. Να την επαγγελία του πνεύματος.
ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πάση το πνεύμα εκ κατά Ματθαίων Αγίου Ευαγγελίου το αναγνώσμα πρόσχομεν. Δόξαση Κύριε δόξαση. Τι επαύριον ή της εστί μετά την Παρασκευή συνήθισαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι προς Πιλάτον λέγοντες Κύριε, εμνίσθημεν ότι εκείνος ο πλάνος είπε «Ετιζόν». Μετά τρεις ημέρες εγείρομεν και λέξον ούν ασφαλίσκηνε των τάφων έως της τρίτης ημέρας μήποτε ερχόντες οι μαθηταί αυτού νυχτός κλέψος είναι αυτόν και είπωση το λαό η γέρθη από το νεκρό και έστε η εσκάτη πλάνη κύρων της πρώτη επί δε αυτής ο Πιλάτος έχετε κουστοδίαν υπάγετε ασφαλίσαστε ως είδατε οι δε πορευθέντες εισφαλίσαντο τον τάφο. Σφραγίσαντες των ήχων μετά της κουστοδίαν. Δόξαση Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντα, στον Αγίο,
και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό τον Θεό παρακομετά. Ότι Θεός ελέος υπτυρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιωνών. Σώζην ημάς ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Θα επιστρέψουμε στους ναούς να κάνουμε την απόλυση. Αύριο το πρωί 7.30 με 9 όλες οι εκκλησίες Θεία Λειτουργία. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά και καλή Ανάσταση. Με υγεία σε όλους.